Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας αυτή την ώρα μαζί σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεστε. Μας τιμάει η παρουσία σας. Δύο ώρες το πρωί εμείς ραδιόφωνο στους 97,2, 8 με 10. Εμείς και ο κόσμος μας ραδιοφωνικά όπως κάθε πρωί και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση τηλεοπτικά. Χαιρετάμε μέσω του Ρικένα όλο το όμορφο νησί μας και μέσω του Ρικσάτ όλους εσάς που μας βλέπετε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ιδιαίτερες χαιρετισμούς σε όλους εσάς που ζήσατε τις στιγμές του 1955-59 και τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα σήμερα, γιατί εκεί θα επικεντρωθούμε. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, η συμμετοχή των γυναικών στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Αυτή η τεράστια συμβολή της Ελληνίδας Κύπριας γυναίκας κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59, που ήταν αναμφισβήτητα άκρο σημαντική και εντυπωσιακή. Μάλιστα, ο αρχηγός Διγενής στα απομνημονεύματά του αναφέρεται στη γυναίκα της ΕΟΚΑ με μεγάλο θαυμασμό, παρομοιάζοντάς την με τη γυναίκα Σπαρτιάτισσα, αφού ως αγωνίστρια και ως μάνα είχε τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα ζήλευε κάθε γυναίκα του σήμερα. Αψηφούσε τον κάθε κίνδυνο. Ξεγελούσε με μεγάλη δεξιοτεχνία τον Άγγλο κατακτητή. Χειριζόταν τα πάντα με μεγάλη δεξιοτεχνία και μυστικότητα, αλλά και ευελιξία. Φύλαγε στο σπίτι της μεγάλη μυστικότητα, χωρίς δεύτερη σκέψη, αντάρτες με κίνδυνο τη δική της τη ζωή και της οικογένειάς της. Μετέφερε μέσα στο καλαθάκι της ή στη τσάντα του σχολείου της φυλάδια, υλικά και σημειώματα αγωνιστών και πολλές φορές όπλα και πυρομαχικά. Θα μας βοηθήσει σε αυτό το ταξίδι ένας άνθρωπος, η πρώτη δημοσιογράφος και η πρώτη γυναίκα που ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία στην Κύπρο, αλλά και αγωνίστρια κατά τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα 55-59. Στο στούντιο μαζί μας έχουμε την ιδιαίτερη τιμή σήμερα να φιλοξενούμε την κυρία Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβίδου. Είναι αρκετή συγκίνηση και η χαρά που αποδεχθήκατε σήμερα την πρόσκληση και ήρθατε, αγαπητή μου κυρία Ιακωβίδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι και δική μου χαρά, Λουκά, γιατί το ΡΙΚ είναι το δεύτερο μου σπίτι, όπως ξέρεις. Και φυσικά ακόμα χαρά, αλλά και ευθύνη να πούμε στους θεατές μας κάποια πράγματα από τη συνεισφορά της γυναίκας στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Γιατί αυτή η συνεισφορά δυστυχώς δεν έχει καταγραφεί στο σύνολό της. Είναι πάρα πολλά που δεν έχουν ακόμα λεχθεί. Βεβαίως ο Διγενής και ο Μακάριος χαιρέτησαν τη συμβολή της γυναίκας στον αγώνα και μάλιστα αμέσως μετά την ανεξαρτησία της δόθηκε το δικαίωμα ψήφου. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Πρέπει ίσως να καταγράψουμε ακόμα πιο λεπτομερώς τι προσέφερε αυτή η γυναίκα. Στα πλαίσια και πόσο συνέβαλε στον αγώνα. Στα πλαίσια αυτών των 60 λεπτών σήμερα θα καταβάλουμε κάθε τι δυνατόν για να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μάνες, αυτές τις γνήσιες Ελληνίδες μάνες, αγαπητοί μου κύριε Ιακωβίδου, κυρίες και κύριοι, που έστελναν τα παιδιά τους στο βωμό της Λευτεριάς και έκρυβαν τον πόνο τους με το σθένος και την περηφάνεια που τις χαρακτήριζε. Τα λέω σωστά? Πολύ σωστά, ναι. Γιατί σε αυτές τις γυναίκες υπήρχε ο πόνος και η περηφάνεια. Κάποτε ο πόνος υπερίσχυε, κάποτε η περηφάνεια. Αυτά τα δυο έπαιζαν πάντα στη ζωή της αγωνίστριας του 55. Μάλιστα. Να κάνουμε σιγά σιγά αρχή. Θα πρέπει να σας πούμε ότι κάναμε προεργασία με την αγαπητή κυρία Ιακωβίδου. Όχι όσοι θα θέλαμε, αλλά καταφέραμε και μπήκαμε στη γραμμή όπου η ίδια μας καθοδήγησε. Βλέποντας, παρακαλώ καλή συνέχεια στο κοντρόλ, τις φωτογραφίες. Και πάμε με την πρώτη φωτογραφία. Αυτή είναι η πρώτη σας δημοσιογραφική ταυτότητα, αγαπητή μου κύριε Ιακωβίδου. Α, ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εκδιδόμενη τότε από την Αγγλοκρατία ακόμα. Μάλιστα. Εξού και το σήμα Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων. Μάλιστα. Και το σήμα βεβαίως το Βρετανικό. Των Βρετανών. Όπου δουλεύατε στο Έθνος. Ναι, στην εφημερίδα Έθνος, αλλά από το 55, αλλά από το 57 μέχρι το 59, ταυτόχρονα Έθνος και Times of Cyprus, το περιοδικό. Μάλιστα, ελάτε και στην επόμενη. Εξηγήστε μας παρακαλώ τι βλέπουμε. Το μικρό κόκκινο χαρτάκι που είχαμε ως δημοσιογράφοι για να κυκλοφορούμε στη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Μάλιστα. Αυτό προσωπικά με βοήθησε να εκτελώ τις αποστολές που είχα ως μέλος της ΕΟΚΑ, είχα την ευλογία να είμαι μέλος
και αυτό με βοήθησε πολύ. Μάλιστα. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι κατά τη διάρκεια του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα οι Άγγλοι επέβαλαν κατοίκο περιορισμό, το λεγόμενο curfew. Curfew, ναι. Και από αυτό το curfew δικαιούνται μόνο να κυκλοφορούν όσοι είχαν μεταξύ άλλων και αυτό το πάσχο, έτσι. Ναι, και οι δημοσιογράφοι φυσικά από το σπίτι τους στη δουλειά τους. Μάλιστα. Και μόνο. Και μόνο, αλλά όταν βρισκόμουν σε περιοχή που ήταν εκτός της διαδρομής, αναγκαζόμουν να επιστρατεύσω διάφορα δικαιολογίες για να πείσω τους Άγγλους ότι δεν παρανομούσα. Μάλιστα. Και τα κατάφερα. Πόσο χρόνο ήσασταν όταν μηνθήκατε? 17 και μισό ούτε. 17 λιγότερο και μισό, από 17 και μισό. Ένα κορίτσι και μια γυναίκα της τότε εποχής με το σθένος και τη δύναμη του να ψηφά τον κίνδυνο, τον κατακτητή που ήταν πάνοπλος, και μόνο με μία ταυτότητα ή με μία τσάντα του σχολείου να μεταφέρει ή και προκηρύξει ίσως και όπλα, δεν είναι λίγο πράγμα. Δεν είναι λίγο, αλλά το έκανε η γυναίκα αγώνιστα σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλες τις θέσεις. Εγώ έτυχε να είμαι σύνδεσμος στην οργάνωση. Άλλες γυναίκες μετέφεραν αγωνιστές, μετέφεραν όπλα, μετέφεραν τρόφιμα από τα σπίτια στις σπηλιές που ήταν πάνω στα βουνά οι αντάρτες μας. Κάθε γυναίκα πρόσφερε ό,τι της ζητήθηκε. Μάλιστα. Γι' αυτό και το έκανε με πολύ κουράγιο πραγματικά. Γι' αυτό και λέει ο διγενής κάπου ότι προσέφερε ό,τι της ζητήθηκε, μη ορωδίσασα προουδενός κινδύνου. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη φωτογραφία παρακαλώ. Εδώ εσείς. Σε πολλές δεκαετίες πριν. Μάλιστα, και στη συνέχεια. Εξηγήστε μας. Σας βλέπουμε αμυδρά στο αριστερό μέρος της φωτογραφίας να στέκεστε μπροστά από την πόρτα του σπιτιού. Όχι, είναι το 56. Ναι. Είναι στην πλατεία εκεί της Αρχιεπισκοπής. Μάλιστα. Ήταν η μάχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου και Μάλιστα. αυτό το παιδί χτυπήθηκε. Μαθήτης. Από τους Άγγλους. Όχι, δεν ήταν μαθητής, ήταν πολίτης. Ναι. Μάλιστα. Και τον άφησαν εκεί στο δρόμο οι Άγγλοι και τότε επενέβηκα εγώ και τους είπα αφήστε μας να τον πάρουμε. Απέναντι ήταν το ιατρείο του γιατρού του Σπυριδάκη, του Γιάνγκου του Σπυριδάκη, και ύστερα από αρκετόν καυγά μας επέτρεψαν να τον μεταφέρουμε στο ιατρείο του Σπυριδάκη. Και σώθηκε. Και σώθηκε. Το μόνο που κατάφερε τότε να μου πει, πολύ χτυπημένος όπως ήταν το όνομά του που ήταν Στέλιος. Μάλιστα. Και ύστερα φυσικά εγώ δεν μπορούσα να ξέρω ότι που πήγε μετά κλπ. Αλλά μετά από κάμποσα χρόνια μια γυναίκα αγνωστή με αγκάλιασε στην αγορά του Αγίου Αντωνίου. Μάλιστα. Και μου είπε, μου έσωσε το παιδί μου. Εγώ συγκλονίστηκα, της λέω ποιο παιδί, και μου είπε το Στέλιο μου στην Αρχιεπισκοπή, στην Μάχη της Σεβερίου, και τότε κατάλαβα πώς ήταν αυτή. Η Μάχη της Σεβερίου, την οποία βλέπουμε από το πολύτιμο αρχείο μας και τα πλάνα, ναι, τα οποία έχουμε και δείχνουμε κατά τα χτάχρονα καταστήματα, πίσω είναι οι Άγγλοι στρατιώτες και αξιωματικό. Ναι, 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 γιατί ήθελαν φαίνεται να είναι βέβαιοι ότι τον παίρναμε τον άνθρωπο στο ιατρείο. Στο ιατρείο και όχι κάπου αλλού. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ είστε εσείς δεξιά με τη λευκή φούστα, ναι, και την μπλούζα, και αριστερά είναι Άγγλος και Αγγλίδα. Αστυνομική. Ναι, ερευνούν το αυτοκίνητο μου. Το δικό σας. Το δικό μου αυτοκίνητο, ναι, είχα. Μάλιστα. Τότε ένα μικρό αυτοκινητάκι για τις δουλειές και τις επαγγελματικές και του αγώνα. Μάλιστα. Και ειλικρινά κάθε φορά που το άνοιγαν χτυπούσε η καρδία μου, γιατί δεν ήξερα μήπως έβρισκαν κάτι μέσα. Φυσικά το ήλεγχα, αλλά επειδή το είχα στη διάθεση της οργάνωσης για οτιδήποτε χρειαζόταν η ομάδα, λέω μήπως και ξέχασαν κάτι. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ, είστε δεξιά με το παλτό. Ναι, είναι στην ανατίναξη στο Σαράντι, μάλιστα, που είχαν ανατινάξει οι Άγγλοι τα πολλά σπίτια στη χωριά εκείνα. Mm-hmm. Και είχα γράψει ένα άρθρο τότε με το τίτλο «Σύστηκε ο Κυπριακός Όλυμπος από τις εκρήξεις των Άγγλων». Μάλιστα. Είναι η οικογένεια της οποίας ανατινάχθηκε το σπίτι. Το σπίτι. Και η γυναίκα αριστερά με τη μαντήλα. Ναι, ναι, είναι η μάνα και η κόρη και ο γαμπρός. Μάλιστα. Ανατείναζαν ό,τι θεωρούσαν. Νομίζω Κυριακή λεγόταν η γυναίκα. Ναι. Ανατείναζαν ό,τι θεωρούσαν ύποπτο. Εκεί είχαν ανακαλύψει κρυσφύγετα. Α.
Και γι' αυτό είχαν αντινάξει και το σπίτι αυτό που βλέπουμε, αλλά και ένα άλλο σπίτι στα Καρνάβια. Μάλιστα. Και εκεί συνέλαβαν και την γυναίκα του σπιτιού, ενώ προηγουμένως είχαν συλλάβει άλλα μέλη της οικογένειας. Ελάτε παρακαλώ, καλή συνάδελφη. Εδώ. Είστε στη μέση με τα γυαλιά. Ναι, είναι στο, αυτό είναι το, στο κρυσφύγετο του Αυξεντίου. Μάλιστα. Επίσκεψη στο κρυσφύγετο του Αυξεντίου. Ένα αμέσως μετά τον αγώνα. Μετά, ναι, τον αγώνα, όπου εκεί τελείται μέχρι και σήμερα. Βέβαια. Το μνημόσυνό του, ναι, και το Τρισάγιο. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ εσείς. Ναι, είναι πάλι σε χαλάσματα, δεν θυμούμαι πού ακριβώς. Εδώ ανεγείρεται κάποιος ο ναός και κάποια Μητρόπολη, αγαπητή μου κυρία Μαρούλη. Ελάτε και στην επόμενη. Ναι. Εδώ. Α, εδώ είναι ο σύζυγός μου, κάνοντας ρεπορτάζ σε ένα, ύστερα από την τοποθέτηση βόμβας σε ένα αστυνομικό σταθμό. Βλέπετε, είναι τον Άγγλων. Η τύχη είναι ρηγμένη, ναι. Μάλιστα. Είναι ο Γιώργος Ιακωβίδης. Ναι. Μάλιστα. Με σπουδαία δράση και βέβαια συμμετοχή, αλλά και προσφορά και στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, όπως και εσείς. Θα πρέπει να αναφέρουμε στους καλούς μας φίλους που μας βλέπουν ότι μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η κυρία Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβίδου υπηρέτησε ως υπάλληλος στην Ελληνική Κοινωνική Συνέλευση και το Υπουργείο Παιδείας, όπου για 2 χρόνια ήταν αποσπασμένη στη μορφωτική υπηρεσία και είχε την επιμέλεια εκδόσεως ειδικού δελτίου για την πνευματική και πολιτιστική κίνηση. Από το 1966 εργάστηκε ως συντάκτης στο τμήμα ειδήσεων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου μέχρι και την αφιπηρέτησή της το 1997, σας θυμάμαι, όταν είχα έρθει το 1991, και χαιρόμουν και ιδιαίτερα γιατί ήμουν εγώ μαζί σας στο ίδιο τμήμα και ένιωθα δέος βλέποντάς σας, να ξέρετε, γιατί έβλεπα ανθρώπους όπως εσάς που είχατε δεκαετίες υπηρετήσει και γνωρίζατε πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Εμείς κάναμε τα πρώτα βήματα τότε και είναι ευλογία να μαθαίνεις δουλειά από ανθρώπους όπως εσείς και με τους μεταγενέστερους που σας διαδέχθηκαν, αγαπητή μου κυρία Ιακωβίδου, με τους οποίους εργαστήκαμε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το 1978 η κυρία Ιακωβίδου πήρε πτυχίο πολιτικών επιστημών από την Πάντιο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Είναι μέλος του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου και της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Διατέλεσε επίσης πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων και γραμματέας της Ενώσεως Συντακτών Κύπρου. Ασχολήθηκε επίσης με το χρονογράφημα, ενώ δημοσίευσε σε διάφορα έντυπα και άλλες συνεργασίες της, κυρίως μελέτες και άρθρα, πέρα από τα κείμενα της έντυπα και εκπομπές. Εξέδωσε και αρκετά βιβλία, για τα οποία σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου αφιερώσατε επίσης. Εδώ βλέπουμε την πρώτη γυναίκα και μοναδική που έπεσε κατά τη διάρκεια του Εθνικού Απελευθερωτικού, ναι, Αγώνα. Είναι η Λουκία Παπαγεωργίου, η οποία υπέγραψε με το αίμα της, μάλιστα, την προσφορά των γυναικών. Μάλιστα. Το 1958 στο χωριό της είχαν τοποθετηθεί συνθήματα. Μάλιστα. Οι Άγγλοι διέταξαν να τα κατεβάσουν, ένας νεαρό παιδί πήγε να τα κατεβάσει, οι Άγγλοι τον κυνήγησαν. Μάλιστα. Η Λουκία πήγε να τον σώσει και έπεσε κάτω από τις σφαίρες των Άγγλων, όπως και ένας άλλος νεαρός σκοτώθηκε. Μάλιστα. Την ίδια μέρα. Η Λουκία είναι μια περίπτωση που νομίζω σπάνια συναντάται. Είχε 6 παιδιά. Και ήταν έγκυος το 7ο παιδί της. Άφησε την ώρα που ήχησαν οι καμπάνες για να συγκεντρωθούν οι γυναίκες στην πλατεία, είχε αφήσει το ένα από τα παιδιά της στον μπάνιο, το εμπιστεύθηκε στην αδερφή της και έτρεξε στην πλατεία του χωριού, γιατί η Λουκία ήταν μοιημένη στον αγώνα. Μάλιστα. Και μαζί με τον άντρα της είχαν κρυσφύγετο και φιλοξενούσαν αγωνιστές. Και εκεί είναι που βρήκε το θάνατο και επισφράγησε με τη θυσία της την προσφορά των γυναικών. 5 μηνών έγκυος. Ναι, ήταν έγκυος το 7ο παιδί. Το 7ο παιδί. Το 7ο παιδί. Μάλιστα. Και εδώ φαίνεται επίσης η αγάπη της μάνας. Μάλιστα. Η μάνα πήγε να σώσει ένα άλλο παιδί. Μάλιστα. Καταγόταν από το χωριό Αυγόρου, ναι, της επαρχίας Αμοχώστου. Και έπεσε στις 7 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, του 58. Μάλιστα. Στις 7 Ιουλίου του 58. Είναι η γυναίκα που είχε εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα ζήλευε κάθε γυναίκα του σήμερα, αγαπητή μου κυρία Ιακωβίδου. Ή αν θέλετε, με τα ιδεώδη
με τα οποία είχε καλουχηθεί ή ήδη αποδέχθηκε και υπηρετούσε σε μια δύσκολη εποχή όπως ήταν το 55-59 και δει με 6 παιδιά. Ναι, κοιτάξτε, πολλές γυναίκες τότε είχαν αφοσιωθεί στον αγώνα και όντας μητέρες, σύζυγοι κλπ. Ήταν, φιλοξενούσαν στα σπίτια τους αντάρτες, ετοίμαζαν φαγητό για αντάρτες, μετέφεραν όπλα και όλα όσα είπατε στην εισαγωγή σας για την προσφορά της γυναίκας. Και αυτή ναι, η γυναίκα ήταν μία από όλες, από τις δεκάδες που ήταν ενεργή στον αγώνα και από τις εκατοντάδες που συμπαρίστανται στον αγώνα. Μάλιστα. Γιατί και η συμπαράσταση, τα μετόπιστε λεγόμενα, έπρεπε να είναι ψηλά για να μπορέσει να κρατηθεί ο αγώνας. Και εξίσου σημαντικά. Συγγνώμη. Και εξίσου σημαντικά. Και εξίσου σημαντικά. Μάλιστα. Έλατε και στην επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ, εδώ. Εσείς. Ναι, είναι στον τάφο του Νίκου Γεωργίου, του Νίκου Γεωργίου, από τον Παλαιχώρη. Η μάνα του και ο πατέρας του. Η μάνα του και ο αδερφός του. Η μάνα του και ο αδερφός του. Μάλιστα. Έλατε στην επόμενη. Εδώ, εσείς στα δεξιά. Ναι, είναι συνέντευξη με την Ελενίτσα Σεραφείμη. Η Ελενίτσα Σεραφείμη ήταν η μόνη τομεάρχης της ΕΟΚΑ. Της είχε ανατεθεί αυτός ο ρόλος και τον είχε τιμήσει πραγματικά. Για κάποιο διάστημα που η Ελενίτσα είχε συλληφθεί και ήταν στα κρατητήρια, ήταν τομεάρχης η Τούλα, από μια άλλη Λαρνακιώτισσα, η Τούλα η Χαραλάμπους. Και είναι εδώ σε μια συνέντευξη όταν απελήθη από τα κρατητήρια. Μάλιστα. Που απελήθη για λόγους υγείας. Για λόγους υγείας. Ελάτε και στην επόμενη, παρακαλώ. Α, λοιπόν. Εδώ βλέπω τα... Μη οροδίσασα. Εδώ συγκινούμε ακόμα με το χειρόγραφο της. Μάλιστα. Αναστασίας της Μούσκου. Το οποίο περιλαμβάνεται στο δοκιμιακό σας αυτό αντίδωρο. Ναι, ναι. Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβίδου, το οποίο και μου αφαιρέσατε και σας ευχαριστώ. Και βλέπουμε στα δεξιά χειρόγραφο. Ναι, κείμενο της μάνας του Χαραλαμπού Μούσκου. Του Χαραλαμπού Μούσκου, του πρώτου πεσόντος σε μάχη. Ο Χαραλαμπός Μούσκος έπεσε τον Δεκέμβρη του 1955, 15 Δεκεμβρίου. Και εγώ είχα συνάντηση με τη μητέρα του στα πλαίσια της προσπάθειάς μου να κάνω το ντοκιμαντέρ του Ρίγ Μάνες Ιρώ. Μάλιστα. Η κυρία Αναστασία ήταν τότε πολύ ηλικιωμένη, αλλά μου εμπιστεύθηκε αυτό το τετράδιο που είχε μέσα το ποίημα με το οποίο ήθελε να αφήσει για τον γιο της. Μάλιστα. Και φυσικά φωτοτύπησα το ποίημά της και της επέστρεψε το τετράδιο που βέβαια είναι ένα ιερό για την οικογένεια. Σαφέστατο και είναι. Και κάνουμε μία στάση σε αυτά τα ντοκιμαντέρ, εξαιρετικά και θησαυρό πια, τα οποία ξέρετε ότι ανατρέχουμε κάθε φορά που χρειαζόμαστε πληροφορίες, αλλά και για να μεταδώσουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την προσφορά σας, αγαπητή μου κυρία Κοβίδου, παρακαλώ. Ήταν χρέος προς τις μάνες ηρώων, διότι οι μάνες κράτησαν πολύ μεγάλο βάρος. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, παρακαλώ, η καλή συνέχεια στο κοντρόλ, στο πρώτο αυτό απόσπασμα από την μητέρα του αγωνιστή Χαραλαμπού Μούσκου. Κύπρος 1955. Κύπρος του ξεσηκωμού. Η ένοπλη αναμέτρηση που άρχισε την 1η Απριλίου συνεχίζεται στα βουνά και τις πόλεις. Κι οι μάνες της Κύπρου, σαν έτοιμες από καιρό, έτοιμες από την ιστορία, προσφέρουν τα παιδιά τους στην αόρατη στρατιά της ΙΟΚΑ. Μουσική 15 Δεκεμβρίου, μια ομάδα υπό τον ήρωα Μάρκο Δράκο ενεδρεύει στο Μερσινάκι κοντά στους αρχαίους όλους. Στη σύγκρουση των απειροπόλεμων παιδιών με τους Άγγλους στρατιώτες, η ΕΟΚΑ έχει τον πρώτο νεκρό σε μάχη, το Χαράλαμπο Μούσκο από την Παναγιά, εξάδελφο του Εθνάρχη Μακαρίου, πολιτικού αρχηγού του αγώνα.
μετά που εγκαρνούσαν τα αυτοκίνητα του Θεμιδέτου και είδα μέσα παπούτσα, είδα απλούμενη μια μπατανία που κουβέρτα από πάνω και είδα παπούτσα στρατιωτικά. Λέγω, είναι νεκρό που παίρνουσε. Που την ώρα γίνει, έμεινε η καρδιά μου δειμένη, σαν να μου το λέγασε ότι ήταν ο γιος μου. Δεν ήξερα. Όταν πήγαμε, έκοψα έναν κουλούρι, παιδό κάτις. Είχα μια αδερφότεχνη μαζί μου και εδώ κάτι στο μισό, το άλλο μισό είναι μέσα στο χέρι μου που το φάω. Ναι. Πήγαμε, λοιπόν πήγαμε. Μπήκα στην πόρτα, λοιπόν, τους τι ώρα είναι. Ένα κάτσο καθόλου, στάθηκα στην πόρτα. Λέγω μου, είναι 8.30, βάζετε το ράδιο, λέγω του, να δούμε τι θα πει. Έβαλαν το ράδιο, μόλις άνοιξαν, είπαν, Άγγλος στρατιώτης επυροβόλησε και φώναξε το χαρόλα από Μούσκο. Κι αν δεν θυμούμε τι έγινα από το κλάμα, κανένα δεν είχα. Λέω τους έναν ταξί να φύγω. Ήρθε ένας ταξιτζής, μπήκα μέσα, λέω, πού να σε πάρω. Αλλά τους είναι και η επισκοπή, πού να με πάρεις λίγο, αφού δεν έχω κανένα. Μπήκα, πήραμε στην αρχιεπισκοπή, κατέβασε με, για να τον πληρώσω, δεν έπιασε χρήματα ταξιτζής. Μπήκα μέσα και βέβαια να κάθεται μισθό γραφείο, όπως το έμεινε όπως το νεκρό όταν με είδε. Άφησε με, έκλαψα καλά, έπιασα χαμέ. Σήκωσε με, λέει μου, Θεέ μου, εξέραμε το, πως ζωντανός δεν έπιανε του. Αλλά ούτε έφερε, ούτε είπα να τον περάσω να πάει στην Ελλάδα, λέει όχι. Λιποδάχτη δεν γινόμαι εγώ. Εγώ θα ελευθερώσω με την πατρίδα μου. Και αν πεθάνω εγώ θα μείνει το όνομα μου. Και μένει το όνομα χαραγμένο στην ιστορία και στην καρδιά του λαού μας. Το ξανθό παιδί της Παναγιάς, ο μοναχογιός του Γεωργίου και της Αναστασίας Μούσκου, κυδεύεται στη Λευκοσία χωρίς την παρουσία και των 6 αδελφών του που δεν μπόρεσαν να έλθουν από τη μακρινή γενέθυρα. Η κηδεία του είναι λειτουργία ελευθερίας. Περνούσαν το φέρετρο, ρίχναν μας ακριβώνες τις βόμβες. Τελάμουν τα νερά, αλλά ο κόσμος ήταν μέσα στο δρόμο και καθούσαν να με ρέχες περαντίζασαν. Και από τα βαρκόνια που είχαμε, πέραν τον νεκρό που τον νεκροφόρο που τον είχα σε δύο τέσσερα μέσα στον νεκροφόρο, πάνω στον νεκροφόρο. Και πήγαινα από άλλο μέρος οι φίλοι του που τον κρατούσαν και πήραν τον και του διάν τους ιδάτους. Μικρός, έβγαιναν στο σχολείο, στο δημοτικό, δεν τέλειωσαν το δημοτικό. Άμα δεν είχε σχολείο, έρχεται στη μάντρα. Αγάπαν τις θέλειες πολλά. Άρχισαν το γάλα, να πίνει γάλα. Έπινε το γάλα, κρύο. Έβαλαν το ποτήρι, έγινε το πατέρα, έρωστον. Και ο τρία ποτήρκα έπινε τα. Έστειλες τον στο γυμνάσιο, στην Πάτο. Έστειλα τον στο γυμνάσιο, τέλειωσε το γυμνάσιο και έπιασε δουλειά. Έπιασε στο Βασιλικό, στο Δαλείο, έδουλευε και 2 χρόνια εκεί μέσα. Μετά έβγαλαν το όμως εκεί μέσα, έπιασε στην Αρχιεπισκοπή. Έστειλαν τους
ο Μακαριόδαντος με άλλους σε πιάσουν στην Ελλάδα και μάθασουν Ελλήνο τη πίστες. Νιώθεις περήφανη, δηλαδή. Νιώθω περήφανη. Και εμείς, εσύ έλεγε μου, όταν του έλεγα, πρόσεχε γιέ μου, δεν κάνεις. Μα εσύ έζησες τόσα χρόνια. Τι κατάλαβες, μάμα, λέει μου. Μια ώρα θα πεθάνουμε. Πρώτα ύστερα θα πεθάνουμε, λέει μου. Εγώ, αν πεθάνω, να σκοτωθώ για την πατρίδα, θα μείνει το όνομα μου. Να το να σε ξαναδώ. Το φύτεψες έναν δέντρο γεια μου. Ναι, μαντεύω ότι θέλεις τους αρχαιούς όλους. Όσον τα πτήσεις σου είναι δυνατή ανέμει, δεν θα το ξεριζώσεις, είναι θάνατος θα μένει. Έκαμε ρίζα την ΕΔΕΣ και αν θυμάς τους κλόνους. Και τ' άνθη του αντάκοψαν του βάρβαρου το χέρι, πάλι θα πτήσει όλα ξανά την ελευθερία μου θέλει. Σεβασμός και υπερηφάνεια για τους ανθρώπους αυτού του τόπου, για τη λεβεντιά τους, και για τη μεγάλη τους ψυχή και για τη θυσία τους. Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα, όπως προείπαμε, η κυρία Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβίδου υπήρξε μέλος της οργάνωσης με το ψευδώνυμο Νεφέλη. Νεφέλη. Μάλιστα. Τόσο μέσα από τη δράση σας, όσο και μέσα από τα γραπτά σας, ζήσατε και αποτυπώσατε όλα αυτά τα ιστορικά βήματα της πατρίδας, αγαπητή μου κυρία Ιακωβίδου. Και από το δημοσιογραφικό σας μετερίζει, γράψατε και δεκάδες εξαιρετικά δημοσιογραφικά κείμενα για τον αγώνα της. Ναι, έγραψα αρκετές σελίδες του αγώνα και αρκετές περιέχοντες το βιβλίο μου με τον ομώνυμο τίτλο «Σελίδες του απελευθερωτικού μας αγώνα». Μάλιστα. Και τα άφησα όπως γράφτηκαν τότε για να υπάρχει και το μέτρο με το οποίο είχαμε τις πληροφορίες τότε, γιατί δεν είχαμε όλες τις πληροφορίες, ούτε έπρεπε να τις έχουμε. Μάλιστα. Για να προστατεύεται η μυστικότητα του αγώνα. Είδατε και συμμαθητές σας και οικίες σας πρόσωπα να πέφτουν νεκροί σε μάχες και δολοφονίες. Ναι, ο Ιωνάς Νικολάου, ο Μάκης ο Γιουργάλας και άλλοι συμμαθητές μου ήταν στον αγώνα και επέζησαν βέβαια. Αλλά οι δύο αυτοί συμμαθητές ήταν εκείνοι που μας καθοδηγούσαν στις διαδηλώσεις πρώτου αγώνα. Μάλιστα. Ήμασταν τελειόφοιτοι το 54-55 και το Δεκέμβριο του 55 θυμούμαι είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη μαθητική διαδήλωση γιατί είχε να απορριφθεί τότε το αίτημα της Ελλάδος να εγγράψει το Κυπριακό στην Πολιτική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα. Και ξεχυθήκαμε στους δρόμους και ήταν επικεφαλής ο Ιωνάς ο Νικολάου και ο Μάκης ο Γιουργάλας. Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε επίσης, γιατί μας είπε στην αρχή ότι προφασιζόταν διάφορες δικαιολογίες όταν βρισκόταν εκτός δρομολογίου με το συγκεκριμένο πάσο το οποίο τους έδιναν οι Βρετανοί απλά από το σπίτι στη δουλειά και πίσω, ότι έθεσε πολλές φορές τη ζωή της σε κίνδυνο, η αγαπητή κυρία Μαρούλα. Να σταθούμε λίγο στην έκρηξη και το πολύ νεκρό δυστύχημα που στοίχησε τη ζωή 4 προσώπων. Στο γειτονικό από το δικό σας χωριό, τα Σπήλια, το χωριό Κούρδαλη. Ναι, ήταν μια από τις συγκλονιστικές σελίδες του αγώνα. Και ήταν το πιο πολύ νεκρό ατύχημα της οργάνωσης. Και φυσικά με άγγιξε ιδιαίτερα, διότι ένας από τους πεσόντας, ο Κώστας Αναξαγόρα, ήταν αραβωνιαστικός της πρώτης μου εξαδέρφης. Μάλιστα. Αλλά και ο Ανδρέας ο Πατσαλίδης ήταν νυφευμένος στα Κούρδαλη και ήταν γνωστός σε όλο το χωριό. Οι άλλοι δυο ήταν άγνωστοι μέχρι την ημέρα εκείνη.
και το συγκλονιστικότερο ήταν η αναγνώριση. Τους πήγαν στο νεκροτομείο πρώτα και θυμούμαι εκεί μια άλλη λεπτομέρεια που δεν είχαν ξεχάσει να φέρουν σεντόνια για να τους να τυλίξουν τα σώματα. Μάλιστα. Τους. Και εντάξει, βρεθήκαν τα σεντόνια. Γι' αυτό είχα καθησυχάσει τη μητέρα του ήρωα του Κωνσταντίνα Ξαγόρου αργότερα. Πήγαν στην εκκλησία του χωριού, έγινε η κηδεία, η νεκρόσιμη ακολουθία για τους τέσσερις. Οι δύο ήταν γνωστοί. Ο τέλος της ακολουθίας ήρθε στην εκκλησία ο αδερφός του Παναγιώτη Γεωργιάδη, ειδοποιημένος από την οργάνωση, και ζήτησε να του ανοίξουν το φέρετρο. Μάλιστα. Για να βρει τον αδερφό του. Μάλιστα. Τα δύο φέρετρα, είπαμε, ήταν γνωστά. Πήραν το ένα από τα δύο άγνωστα, το άνοιξαν και ευτυχώς ήταν εκείνος. Ήταν ευτυχώς ή δυστυχώς, τέλος πάντων. Ο αδερφός του έκανε κάποιες κινήσεις με τα μαλλιά του, με το στόμα του, με τα δόντια κλπ. Και αναγνώρισε. Και ήμουν εκεί μαζί με τον αδερφό και τον πατέρα του. Και θυμούμαι την έκφραση του πατέρα του που μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ήλπιζε. Μάλιστα. Ότι δεν θα ήταν το παιδί. Ναι, και γυρίζει ο γιος του και του λέει: «Ναι, πατέρα, είναι ο αδερφός μου». Και τότε είπε: «Χαλάλη, γιέ μου, πάμε στο χωριό. Χαλάλη της πατρίδας, να πάμε στο χωριό να τον θάψουμε». Έμενε όμως το μυστήριο ο τέταρτος νεκρός ποιος ήταν. Και δύο μέρες μετά την κηδεία ήρθε η μητέρα του νεκρού, η Ελπινίκη Κωνσταντίνου, μάνα του Αλέκου Κωνσταντίνου, ειδοποιημένη και αυτή από την οργάνωση. Μάλιστα. Και ύστερα όταν τη συνάντησα και τον αναγνώρισε, τον ξεθάψαμε και ζήτησε να απλώσουν το χέρι του, τεντώστε λέει το χέρι του να δω, γιατί είχε ένα σημάδι στο χέρι, και όταν τέντωσαν το χέρι του στον αέρα λέει: «Ναι, είναι ο γιος μου», και κατέρευσε η γυναίκα. Το συγκλονιστικότερο που μου είπε αργότερα το 97 στις συνεντεύξεις για το ντοκιμαντέρ «Ανεσυρών» ήταν ότι την ημέρα που έγινε η έκρηξη είχε πάει όπως συνήθιζε στις εκκλησίες να ανάψει καντήλι, και στον Άγιο και στην εκκλησία της Δερίνιας, όταν έφτασε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Αντωνίου, έσπασε το καντήλι. Και ένιωσα άσχημα, λέει, αλλά τέλος πάντων, επειδή ο γιος μου ήταν στα βουνά, ήθελα να ελπίζω, δεν ήξερα τι να σκεφτώ κλπ. Και όντως εκείνη την ημέρα σκοτωνόταν ο γιος της στα πούσταλα. Μάλιστα. Βρεθήκατε πολλές φορές μπροστά σε δίλημα και θέσατε τη ζωή σας σε κίνδυνο. Ζήσατε και την πορεία της Κύπρου μέχρι και την ανεξαρτησία, αγαπητή μου κυρία Κοβίδου, αλλά και ταυτόχρονα αυτή την κατάρα του διχασμού. Ζήσατε και το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, γεγονότα που πικραίνουν πολύ τη δική μας γενιά και τις μετέπειτες, με τις μετέπειτα γενιές, έτσι δεν είναι? Ναι, γι' αυτό πάντα ανατρέχω στις σελίδες του αγώνα για να πάρω θάρρος, και βλέπω εκεί τις γυναίκες με πόση αντοχή και περηφάνεια και πόση θέληση αγωνίζονταν. Θυμούμαι τις γυναίκες των κρατητηρίων. Ήταν δεκάδες τα κρατητήρια και ήταν κρατούμενες και κατάδικες. Μάλιστα. Και το θάρρος τους ήταν ανυπέρβλητο. Θυμούμαι σε μια από τις περιπτώσεις που ο κυβερνήτης τις επισκέφθηκε στις φυλακές για να δει τάχα τις συνθήκες στις οποίες διαβιούσαν. Του είπαν: «Θέλουμε να φέρετε πίσω τον εθνάρχη μας», ήταν τότε στις Σεϊχέλες ο Μακάριος εξορισμένος. Μάλιστα. «Και θέλουμε να φέρετε πίσω τον εθνάρχη μας και να συνομιλήσετε με αυτόν. Εμείς δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε με κανένα». Μάλιστα. Και όταν τα Χριστούγεννα αποφασίστη, φαίνεται, η απόλυσή τους, και τα Χριστούγεννα είχε πάει ο διοικητής των φυλακών να τις επισκεφθεί, και τότε η Ουρανία η Κοκκίνου που ήταν μαζί εκεί με την αδελφή της τη Λούλα και τη Μαρούλα, του είπε:
Σαν χριστιανές, σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα. Σαν Ελληνίδες όμως, δεν θα σας συγχωρήσουμε για όσα μας κάματε. Μάλιστα. Διαχώρησε την Ορθοδοξία από τον Ελληνισμό. Από τον Ελληνισμό. Οι αρχαίοι Έλληνες και ειδικά η Αθηναϊκή Δημοκρατία, αγαπητή μου κυρία Ιακωβίδου, έδιναν θεμελιώδη σημασία στην ατομική αυτή συμμετοχή και στην ανάληψη ευθύνης σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποίηση όλων για το κοινό καλό. Έχουμε πάρει από αυτό το παράδειγμα ως Έλληνες αυτού του τόπου. Πιστεύω ότι δεν τα ξεχάσαμε όλα, αλλά οι συνθήκες μας αναγκάζουν κάποτε να μην δίνουμε όση σημασία πρέπει να δώσουμε. Και αυτό πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά και πρέπει να το διορθώσουμε. Γιατί στην τετραετία εκείνη του αγώνα αφήσαμε πολύ πόνο, πολύ δάκρυ, αλλά και πολύ δόξα και περηφάνεια. Και πρέπει να αντλήσουμε από την περηφάνεια και τη δόξα και να στήσουμε ξανά τις ζωές μας, γιατί χωρίς πατρίδα δεν μπορεί να επιβιώσουμε. Θα σας αφήσω να πάρετε μία ανάσα. Θα πάμε σε ακόμη ένα απόσπασμα από αυτό το πολιτικό ντοκιμαντέρ, μεταξύ άλλων, που μας αφήσατε κληρονομιά εδώ στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, μαζί με τους καλούς συναδέλφους και πίσω από τις κάμερες. Ναι, και ένας από εκείνους που είναι πίσω από τις κάμερες ήταν μαζί μου σε αυτό, στις συνεντεύξεις. Και είναι και μαζί μας στο στούντιο σήμερα. Ναι, και είμαι πολύ συγκινημένη που τον είδα. Ο καλός συνάδελφος ο Μιχάλης Γαστριώτης. Ναι. Και ο Χρήστος, Ο Αγιομαμίτης. Στην κάμερα επίσης. Με την παραγωγό, τη Χρήσο την Κωνσταντινίδου. Και την αγαπητή Χρήσο Κωνσταντινίδου. Και άλλοι κινηματογραφιστές πήραν μέρος νομίζω, αλλά ναι, δεν τους θυμούμε όλους, ναι, τώρα. Λοιπόν, Χαρίλος Μιχαήλ και Ιωνάς Νικολάου, οι μητέρες τους, μιλάνε στην κυρία Ιακωβίδου. Μαζί με τον Χαράλαμπο Μούσκο, τραυματισμένοι συλλαμβάνονται στο Μερσινάκι και οι ήρωες της Αγχώνης, Ανδρέα Ζάκος και Χαρίλαος Μιχαήλ. Και οι δύο προσκυνούνται σε δύο από τα 13 φυλακισμένα μνήματα. Οι τελευταίες στιγμές του Χαρίλαου Μιχαήλ αναπλάθονται στη μνήμη της μάνας του, της Αφροδίτης. Μάμα, να μην κλείνει δηλαδή. Γιατί για μένα με έγραψε. Δεν έκλεψε αλαλή μου. Δεν έπιαξε κανέναν το σπίτι του γυναίκα του. Κλέφτησέ μου, λαλή μου. Κλέφτησέ μου, λαλή μου. Κοσινούρον κοπελούρα που δεν... Ούτε ξέρω καμιά γυναίκα, λαλή μου. Τίποτε. Ναι. Θέλει, λαλή μου, να... Ας οφτύνουσε που και πουράσε, λαλή μου. Όχι να ράλωσε, μάρει. Μάνα του χαρίλω να ζούσε με καρέκλα να κάτσει. Είπε ο πατέρας του, γεια μου, λέει του. Έχω θάρρος, είπε του, και ως τα μεσάνυχτα έχουμε ακόμα 6 ώρες, είπε, ήταν που του είπε. Έχω το θάρρο να πάτε σοβαστε να χώνει, λέει του. Στην κατεχόμενη περιοχή της Μόρφου, στο χωριό Γαλινή, ταξιδεύουμε με τη μνήμη της πονεμένης περήφανης μάνας του Χαρίλαου. Τον γέννησε εκεί το Φεβράρι του 1935, μέσα στο κρύο και τη φτώχεια, που δεν του επέτρεψε να μάθει πέρα από τα γράμματα του δημοτικού σχολείου. Και στα αγαπούσε τόσο τα γράμματα. Και ας μελαγχολούσε για τη στέρησή τους στο κατεχόμενο σήμερα θέατρο των αρχαίων Σόλων. Όμως τα λίγα γράμματα που έμαθε, του φτάνουν να γράφει και να διδάσκει ελευθερία. Μαζί με το φίλο του Ανδρέα Ζάκο εργάζεται στην Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία. Βοηθά την οικογένειά του, αλλά και συμμετέχει στον αγώνα. 14 Νοεμβρίου του 1955 φεύγει για τα βουνά και ένα μήνα αργότερα συλλαμβάνεται με το φίλο του πληγωμένοι και δυο μετά την ενέδρα στο Μερσινάκι. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Μάρκος Δράκος, διαφεύγει τραυματισμένος στο κεφάλι. Οι απειροπόλεμοι νέοι της ΙΟΚΑ σκοτώνουν ένα Άγγλο 19. Μα πού να τα βάλουν με τον εμπειροπόλεμο ταγματάρχη Κουπ. Βαρύ το τίμημα. Οι φυλακές είναι χωρίς έξοδο για τον Χαρίλαο και για τον Ζάκο, αλλά και τον Ιάκωβο Πατάτσο, που μαζί τους θα βαδίσει στις 9 Αυγούστου του 1956 στο ικρίωμα της Αγχώνης.
Έπιασε την αδερφή μου του 8 χρόνο. Έπιασε την. Ήταν η μικρή σου. Μεγάλη και κράτελη. Ακριβή μου μόνο αδερφή λαλή της. Είχα πόθο μεγάλο για λίγο σου λαλή της. Αλλά αφήσει το φερισφέρα λαλή της. Ήταν να κάνουμε. Έχει τα άλλα άλλο σου αδερφού. Ήταν σου οδύο σου λαλή της. Ο γιος μας ζήτησε, είχε φωτογραφία καλή, αλλά χώσαμε την και χάσαμε την. Ζητήσαμε την που θέλουσε. Δηλαδή τους αγιών θέλω φωτογράφω να βγάλω φωτογραφία. Δεν έχω δηλαδή. Ο Ζάκος δηλαδή του αγιών θέλω όργανο να πει του. Ο Πατάτσος δεν ξέρω να μου τους είπε. Ούτε εφήρθηκα εγώ, γούρισε με Αγγλέζο και έπιασε. Κοπελού είναι Αγγλέζο που δεν ήταν. Έπιανε μου κουμπάρα μου και έπαιγε γεμάτη νερό. Και έγινε μου κουπάν. Να στο μια έτσι, έφερε να μου γυρίσει νερό λαλό. Να πεθάνω με το γιο μου, το γιο μου λαλό. Και οι τρεις είναι εκεί, στα φυλακισμένα μνήματα, στο πανάχραντο προσκυνητάρι, όπου πάντα θα ανάβει το καντήλι η ευγνωμοσύνη του έθνους. Με το βάρος του χρέους για όσους έφυγαν και με μεθόδους που δεν συναντώνται σε κανέναν ταρτοπόλεμο, συνεχίζεται ο αγώνας στα βουνά και τις πόλεις της Κύπρου. Στις 31 Αυγούστου 1956 η ΕΟΚΑ επιχειρεί μια θεαματική ενέργεια να απελευθερώσει το στέλεχος της Πολύκαρπο Γιορκάτση από το νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί από τις κεντρικές φυλακές αφού προσποιήθηκε αφόρητους πόνους. Στην τολμηρή ομάδα για την παράτολμη επιχείρηση ο Ιωνάς Νικολάου και ο εξάδερφός του Κυριάκος Κολοκάσης. Ο Ιωνάς πληγώνεται από τις σφαίρες του Άγγλου Λοχία Συνοδού του Γιορκάτση, προτού ο Άγγλος πέσει από τις σφαίρες άλλων μελών της ομάδας. Σύρεται όμως μέχρι την είσοδο και φράσει το δρόμο στη φρουρά του νοσοκομείου, δίνοντας χρόνο στο Γιορκάτση και τους άλλους να διαφύγουν. Μαζί με τον εξάδερφό του Κολοκάση είναι το βαρύ τίμημα που πληρώνει η ΕΟΚΑ για την απαγωγή απελευθέρωση του στελέχους της. Στην επιχείρηση σκοτώνεται επίσης ο υπάλληλος του νοσοκομείου, Κούλης Κυριακίδης. Η είδηση διασχίζει την Κύπρο από το ραδιόφωνο του δυνάστη, αλλά και από στόμα σε στόμα και φτάνει και στο γέρι. Είμαι σπίτι. Mm-hmm. Έπλη νύχτα γεννήματα, η μέρα με τα παιδιά. Στον διαφοσπάθηκα. Ήταν το χαμπάρα. Αλλά η γιουβά μου πως έναν όλοι, πως ήταν οι άλλοι. Στο σχολείο ήταν καλός μαθητής. Ήταν καλός μαθητής, ζων. Έφυγε τα μαθήματα του και πήγαινε στο περβόλι. Από τι. Ήθελε να σε βοηθά. Το παπά του. Έπιανε το δρεπάνι και πήγαινε και κόφκε φαράν το φτηνό και κολοσύρνε του χαμή. Φιλάλε του για μου δώσ' μου το να κόψω εγώ μη χαρά και να το δίνεις εσύ μου χώρο. Ιωνάς Νικολάου, το τρίτο από τα 7 παιδιά του Νικόλα και της Μορφίας από το Γέρι. Ένα παιδί πρικισμένο με αρκετή ευφυΐα, με ταλέντο στη ζωγραφική και ιδιαίτερη κλίση στην προσωπογραφία. Φυτά στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και ο αγώνας τον βρίσκει τελειόφυτο του Τυλαυγούς Φάρου της Ανατολής, όπως προσφυώς χαρακτηριστήκε το ιστορικό διδακτήριο.
Ξεκινώντας από ένα φτωχό σπίτι, ο Ιωνάς ξέρει να σέβεται τους σκόπους των γονιών του και δεν αμελεί το σχολείο παρά την έντονη ανάμειξή του στον αγώνα. Ο Ιωνάς καθιερώνεται μαζί με τον επίσης ήρωα συμμαθητή του Μάκη Γιοργάλα ως ηγετική μορφή του μαθητικού κόσμου. Οργανώνει και πρωτοστατεί στις μαθητικές διαδηλώσεις που συνιστούν σημαντικό στήριγμα στην όλη προσπάθεια. Η μάνα γνωρίζει την ανάμειξή του και των άλλων παιδιών της στον αγώνα. Πολλά βράδια μένει άγρυπνη μέχρι να τα ακούσει να επιστρέψουν και η καρδιά της χτυπά με αγωνία. Πιένανε, πιάνανε τα όπλα από τον κόσμο, πιένανε και φώματα, έρχεται φουσκαλούμαν τα ρούχα του. Πώς τράβησε εμένα μου και το γορό. Αγαπητή μου κυρία Ιακωβίδου, ως ήρωα στη μυθολογική παράδοση, κάνοντας προεργασία και με πάρα πολύ άγχος πρέπει να σας πω σήμερα για να έρθετε, αλλά και ως σύγχρονο κοινωνικό αρχέτυπο, εννοείται κάποιος άνδρας ή γυναίκα, ήρωας ή ηρωίδα, που μπορεί να εμφανίζεται παραδοσιακά ως πρωταγωνιστής, πρωταγωνίστρια ενός μύθου, ενός θρύλου, ενός έπους και που κατέχει αυτές τις ικανότητες, μεγαλύτερες αν θέλετε, από εκείνες που κατέχει ο μέσος άνθρωπος. Αυτές οι ικανότητες τον βοηθούν να εκτελέσει και αυτές τις ασυνήθιστες και παράτολμες ενέργειες ή αγαθοεργίες και πράξεις, όπως και οι ηρωικές, για τις οποίες γίνεται γνωστός ή γνωστή. Θα λέγατε ότι αυτές οι δυνάμεις το 55-59 δεν ήταν μόνο σωματικές, αλλά και διανοητικές και ψυχικές. Πρωτίστως ψυχικές. Και οι ψυχές είχαν καλκευθεί στις χριστιανικές ενώσεις που είχε ιδρύσει η Εθναρχία στη δεκαετία του 40. Μάλιστα. Και εκεί χαλκεύθηκαν οι ψυχές και των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Από εκεί τροφοδοτήθηκε η ΕΟΚΑ και πολλοί από τους τότε φοιτώντες στην ΟΧΕΝ έπεσαν ή εκρατήθηκαν στα κρατητήρια ή στις φυλακές. Είναι ενδεικτικό ότι οι γυναίκες στα κρατητήρια που ήταν μελετούσαν συνεχώς την Αγία Γραφή, αλλά και οι άντρες πολλοί στα κρυσφύγετα και στις αποστολές είχαν μαζί τους την Αγία Γραφή. Η πίστη λοιπόν είναι που έδωσε όλη αυτή τη δύναμη για να κάνει η γενιά του 55 αυτό που έκανε. Συνεχίσουμε λοιπόν το ταξίδι μας σε αυτές τις γυναίκες και τη συμμετοχή τους στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ, αυτή τη φορά από το βιβλίο σας «Σελίδες του απελευθερωτικού μας αγώνα», όπως γράφτηκε τότε. Και πάμε στην επόμενη φωτογραφία, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Ελάτε, παρακαλώ, αλλάζουμε διαφάνεια. Και ελάτε, αγαπητή μου κυρία Μαρούλα, τι βλέπουμε. Ναι, είναι η Στέλλα Κωνσταντίνου, Ανδρεάδη μετέπειτα, έχει πεθάνει. Μάλιστα. Αυτή ήταν κρατούμενη και είχε ζητήσει να δει τη μητέρα της που πέθανε. Μάλιστα. Και θυμούμαι όταν ανέβηκε τα σκαλιά του σπιτιού της, η μάνα είχε ήδη πεθάνει και έβαλε μια κραυγή «Πέθανες Μανούλα μου χωρίς να με δεις». Και αυτό ήταν ο τίτλος ενός ρεπορτάζ που είχατε κάνει, που υπάρχει στο βιβλίο. Ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι η αδερφή του ήρωα Μιχαλάκη Καραολή, η Μαρούλα. Άραστε. Και αυτή τη χάσαμε πρόσφατα. Είχε υποστεί πολλά βασανιστήρια. Βασανιστήρια. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Είναι οι γονείς του Καραολή. Στο σπίτι του στο Παλαιχώριο δεν τους επισκέφθηκα. Μάλιστα. Και στην επόμενη. Η μάνα του Καραολή με το μαντολίνο του. Μαντολίνο, ναι, ναι, ναι. Η κυρία Παναγιώτα. Ναι. Και αναφέρεται χαρακτηριστικά ο πόνος της μάνας για το χαμό του παιδιού της και η φροντίδα της για τα προσωπικά του αντικείμενα. Ναι, ναι, ναι. Είχαν στρωμένο το κρεβάτι του και είχαν τα αντικείμενα του εκεί και τα μελατρία τα έβλεπε η μάνα του. Και εδώ είναι η Δήμητρα η Κουρσουμπά, κρατούμενη και αυτή για πολύ καιρό στα κρατητήρια. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι η Ελενίτσα Σεραφείμ που μιλήσαμε προηγουμένως. Προχωράμε. Εδώ. Και εδώ είναι από ότι όταν απελήθησαν οι γυναίκες από τα κρατητήρια, διακρίνεται έντονα η ουρανία η κοκκίνη. Με τα γυαλιά στη μέση. Ναι, είχε γίνει το ίνταλμα των γυναικών η ουρανία. Μάλιστα. Και άλλες πολλές δεν είναι μόνο κρατούμενες που εικονίζονται εκεί, είναι και όσες τις υπεδέχθηκαν. Μάλιστα. Και τίτλος αυτού του κεφαλαίου, οι ελεύθερες πολιορκημένες. Ναι, ναι. Και μόλις απελευθερώθηκαν, πήγαν πού νομίζετε, στην Παναγία τη Φανερωμένη.
για να ανάψουν ένα κερί και ψάλαμε τότε εκεί την υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ελάτε και στην επόμενη. Και εδώ. Και εδώ είναι από την απόλυση το γυναικό. Μάλιστα. Εδώ διακρίνεται και η Ελένη Χριστοφορίδου στο κέντρο. Μάλιστα. Και στην επόμενη όπου είναι τα παραπήγματα των κεντρικών φυλακών όπως τα ζωγράφησε η Αλίκη Στρογγυλού. Η Αλίκη Στρογγυλού, Χατζημαρκού σήμερα. Μάλιστα. Η οποία συνελήφθη όταν ήταν μαθήτρια και μάλιστα φορούσε, ήταν με τη στολή της. Mm. Και η ποδιά της, η μπλε ποδιά της χρησιμοποιήθηκε σε μια από τις εκδηλώσεις, τις εφάνταστες εκδηλώσεις τους που γιόρτασαν την 28η Οκτωβρίου. Μάλιστα. Έκοψαν την ποδιά της Αλίκης μπλε ρολογίδες, έκοψαν και άσπρες λωρίδες από το ασεντόνια που είχαν στις φυλακές και έκαναν σημαία για να παρελάσουν, παρακαλώ. Μάλιστα. Την 1η Οκτωβρίου μέσα στις φυλακές. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Η Ρίτα Ιανθούλη, η οποία ήταν κατάδικη μαζί με την μπαμπίτσα την Κωνσταντίνου, έχει πεθάνει και αυτή δυστυχώς. Μάλιστα. Ελάτε. Εδώ. Εδώ είναι από όταν απελήθη η Ρίτα Ιανθούλη. Μάλιστα. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Η Ουρανία Κοκκίνου και η αδελφή, και η αδελφή της, η Λούλα. Η Λούλα. Αλλά στα κρατητήρια ήταν μαζί τους και η Μαρούλα. Μάλιστα. Η οποία είχε το ψευδόνυμο Ιωνάς. Ιωνάς. Ελάτε. Εδώ. Εδώ είναι η Νίτσα Χατζηγεωργίου, επίσης κρατούμενη. Μάλιστα. Ελάτε. Εδώ. Εδώ είναι η γυναίκα του ήρωα Ανδρέα Πατσαλίδη με τη μικρή Μαρία. Μάλιστα. Το κοριτσάκι που ήταν μαζί όταν έγινε η έκρηξη, καθόντουσαν στο πάνω μέρος του σπιτιού. Σπιτιού. Και από την άλλη μεριά είναι η μάνα του. Μάλιστα. Με το μικρό παιδί, τον Ανδρέα, που γεννήθηκε μετά την ανακοίνωση. Άρα και τα δύο ορφανά, το ένα νεογέννητο. Ναι, η μάνα έχει στην αγκαλιά τον νεογέννητο και, η άλλη, η μάνα του ήρωα, η σύζυγος του ήρωα έχει το νεογέννητο και η μάνα του ήρωα το άλλο παιδί. Ε. Ανάποδα, η σύζυγος του ήρωα έχει τη μικρή Μαρία. Τη μικρή Μαρία, ναι. Και το νεογέννητο το κρατάει η μητέρα του. Μάλιστα. Ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Άλλη μια οικογένεια. Εδώ είναι η Μαρία Πολυβίου Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Από τα Κανάβια. Ανατινάχθηκε το σπίτι της γιατί αναζητούσαν αντάρτες οι Άγγλοι και ανατίναξαν το κρυσφύγετο. Και αυτή τη συνέλαβα μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας, την πήρα στις πλάτρες και είχε ένα βρέφος. Την πήρα μαζί με το βρέφος της. Εδώ δεν εικονίζεται το βρέφος. Άρα είχε πέντε παιδιά. Ναι, και όταν στις κρατητήρια τους ζήτησε να της δώσουν κάτι για το παιδί, της έδωσαν γάλα που δεν το έπινε το μωρό. Μάλιστα. Γιατί ήταν συνηθισμένο να θυλάζει, αλλά είχε στερέψει το δικό της, το μητρικό γάλα από την κακουχία και την πείνα. Βέβαια. Και της έδιναν ψωμί και ελιές, λέγοντας ότι αυτό είναι η τροφή του φυλακού. Μια γυναίκα που μόλις είχε γεννήσει. Ναι, ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι ο Αυξεντίου με τον, πατέρα με τον πατέρα του. Ο Αυξεντίου μωρό. Μωρό. Μάλιστα. Και είναι η μάνα του Αυξεντίου με την αδερφή του. Μάλιστα. Η Αντωνού και η Χρυσταλού, ο Κερής. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου 5-6 μηνών στη φωτογραφία αριστερά. Ναι, ναι. Στην αγκαλιά του πατέρα του. Του πατέρα του, ναι. Και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι ο Αυξεντίου με τη γυναίκα του, τη Βασιλού. Μάλιστα. Την οποία στη διάρκεια του αγώνας γνωρίζαμε ως μνηστή του, γιατί ο γάμος δεν ήταν μυστικός, δεν είχε μυστικός. Γίνει γνωστός. Ναι. Και ανακοινώθηκε ο γάμος του το 59 όταν τέλειωσε ο αγώνας. Μάλιστα. Και εδώ ο πρώτος τη Βασιλού, ναι, την πήρε για το γάμο μια άλλη γυναίκα, η Ελένη Κασιανού. Γυναίκα πάλι πρωτοστάτησε. Μάλιστα. Ελάτε. Και εδώ εσείς, ναι, επανερχόμενοι, υπενθυμίζουμε ότι οι γυναίκες που προσέφεραν σε αυτόν τον αγώνα της ΕΟΚΑ είναι πολλές και στα 60 λεπτά είναι λίγο δύσκολο είναι να τις περιλάβουμε. Είναι δεκάδες οι κρατούμενες, δεκάδες οι κατάδικες και χιλιάδες όσες συνέβαλαν, όσες εργάστηκαν για τον αγώνα, εκάστη, εφώ, ετάχθη. Σωστά. Τι θα πρέπει να αλλάξουμε ως Έλληνες αυτού του τόπου? Θα λέγατε πρώτα ρύθμιση και μετά μεταρρύθμιση, αγαπητή μου κυρία Κοβίδου, γιατί τα μπερδεύουμε τον τελευταίο καιρό, νομίζω. Ναι, να ρυθμίσουμε τον εαυτό μας πρώτα, να τον βάλουμε
στα καλούπια της ταυτότητας μας, να ρυθμιστούμε με την ιστορία μας και να αγαπήσουμε τον τόπο. Όπως τον αγάπησε η γενιά του 55 και θέλησε να τον απελευθερώσει, όπως αγάπησαν αυτό τον τόπο όλες οι προηγούμενες γενιές και όλες οι κατοπινές του 55. Γιατί μόνο αν αγαπήσουμε τον τόπο θα κάνουμε ό,τι του αξίζει και η Κύπρος αξίζει καλύτερο μέλλον. Ποιες είναι οι διαστάσεις που παίρνει η προσωπική μας ευθύνη, αγαπητή μου κυρία Κοβίδο, όταν δεν προσπαθούμε δραστικά να αλλάξουμε μια κατάσταση που δεν μας αρέσει? Είναι μεγάλη ευθύνη, είναι τεράστιες οι ευθύνες. Και εσύ, αυτοκρινόμενοι, πρέπει να τις επιτέλους να αντιληφθούμε το μέγεθός τους και να αλλάξουμε πορεία. Δηλαδή, να προσαρμοστούμε, όπως είπες, την ταυτότητά μας, στην ιστορία μας και να αποδείξουμε ότι είμαστε Έλληνες. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από κανέναν άλλο λαό. Φτάνει να ξανααγαπήσουμε τον τόπο μας. Αυτή η εκπομπή και ένα μνημόσυνο σε όσες γυναίκες θυσιάστηκαν και έφυγαν και με την ιδιότητα της μάνας και της αδελφής και της φίλης και της συναγωνίστριας σήμερα. Σε εσάς ο Θεός να δίνει πάντα δύναμη να δημιουργείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και ήταν τιμή μας και ευχαριστούμε υπερήφανοι για εσάς να ξέρετε για όλα όσα προσφέρατε μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ταπεινούς αυτού του τόπου, αγαπητή μου κυρία Κοβίδη. Έκανα ένα μέρος από το καθήκον μου. Προσπάθησα να κάνω το καθήκον μου, τίποτα άλλο. Ευγνωμονώ τις γυναίκες που στάθηκαν ψηλά και τίμησαν αυτόν τον αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν τιμή μου. Και εμένα. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ο καλός συνάδελφος Πέτρος Κίττος, η σκηνοθεσία σήμερα, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες. Από καρδιάς ευχαριστούμε που συντονιστήκατε μαζί μας. Η εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το Ρικδίο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να αγαπάτε τους γύρω σας. Δεν είναι δύσκολο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί 2 ώρες ραδιόφωνο στους 97,2, 8 με 10 το πρωί. Εμείς και ο κόσμος μας ραδιοφωνικά και στη συνέχεια εμείς και ο κόσμος μας τηλεοπτικά 2.30-3.30 τοπική ώρα Κύπρου σε ολόκληρο το νησί και σε όλο τον πλανήτη όπως εσείς μας βλέπετε δορυφορικά. Μας τιμά. Γεια χαρά.